Λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παρουσία της ανατομίας του προστάτη στα πλαίσια που σας είπα προηγουμένως. Εγώ τρόμαξα χθες όταν είδα του... Πώς ήταν ο αχνολόγος, την... Κύριε Τσετουρίδης, όταν είδα την παρουσίαση της ανατομίας του ορχητρόφου, λέω πού πάμε εμείς αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή μιλάμε σε χειρουργούς, γι' αυτό το λόγο διαλέξαμε ένα μοντέλο προσέγγισα για αυτό που κάναμε προηγουμένως. Ευχαριστούμε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις ή εκφράσεις γνώμης ή οτιδήποτε, να ερωτήσεις. Είμαστε στην ώρα μας τουλάχιστον. Ναι, Στέλιο. Λοιπόν, έχω δύο ερωτησούλες, ευκαιρία που σας βρήκαμε τώρα. Η μία είναι για τον κύριο Περιμένη. Αυτή η τεχνική με τη λαβίδα Πάπκο και τις εγκάρσιες τη μία δεξιά και αριστερά τομή μου θυμίσε πάρα πολύ την τεχνική που είχε περιγράψει ο Στούντερ για τη διατηρήση των αγκιονευρωδών δεματίων. Για αυτή μιλάω. Αυτή είναι. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, όταν δεν κάνουμε αυτό, γιατί δεν το κάνουμε οι περισσότεροι, υπάρχει τρόπος να βρούμε το σωστό ανατομικό πλάνο που θα περάσει η ραφή μας μεταξύ Σαντορινίου και Ουρίθρας, ώστε να μην πιάσουμε κατά λάθος τις μυϊκές ίνες του σφιχτήρα και να μην χάσουμε ποσό της εγκράτειας. Δηλαδή, καλά τα λέμε, προσέξτε, μην βάλετε βαθιά τη ραφή και μην πιάσετε τις ίνες του σφιχτήρα. Αλλά πώς μπορώ εγώ να βρω το ανατομικό πλάνο? Εγώ δεν μπορώ να το βρω στο χειρουργείο. Έχω πρόβλημα ή έτσι είναι? Όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Μια χαρά είσαι. Υπάρχει κάποιο τρίκ, δηλαδή, αν δεν κάνεις τεχνική του Στούντερ? Ας πούμε, εγώ την τεχνική αυτή την υιοθέτησα από το 2005 και μετά, γιατί είχα πάει για 6 μήνες στη Βέρνη το 2005. Έκανα ριζικές προστατικτομές και πριν, εκ των οποίων μερικές αποδείχτηκαν και νευροπροστατευτικές. Κατά λάθος, όχι από μένα. Υποθέτω, ας πούμε, τι έκανα τότε. Τότε έκανα μία τομή στην εντοβάθη πιελική περιτονία, της οποίας τα εσωτερικά άκρα, το μία κατέρωθεν, των οποίων τα εσωτερικά άκρα έφταναν κοντά στο σπερματικό λοφίδιο. Κοντά στο σαντορίνι. Εκεί τι έκανα, μόλις το άνοιγα αυτό, πήγαινα με το δάχτυλό μου και έκανα τις γνωστές αδρές χειρουργικές κινήσεις, παρασκεύαζα με το δάχτυλο εκείνο τον χώρο και έβαζα μία περαστή ραφή, το κλασικό 8 που βάζουμε, πιο πολύ διαισθητικά σε σχέση με το χώρο παρά πραγματικά. Τώρα, με την τεχνική αυτή, γιατί κάνω αρκετές ανοιχτές ριζικές προστακτομές, μπορώ να πω ότι μπορώ να σημαδέψω το δέκατο του χιλιοστού στο οποίο θα περάσω και θα βγάλω τη λαβίδα μου. Δηλαδή, τον βλέπω το ράμα. Τον βλέπω τον χώρο. Επομένως, μπορώ να πω με σιγουριά ότι την ουρίθρα την αφήνω απείραχτη. Τότε ήταν μια τυφλή διαδικασία, η οποία μάλιστα μια-δυο φορές αποδείχτηκε όταν, αφού έβαλα τη μία ραφή και την άλλη ραφή για το backflow και άνοιξα, ότι ήταν ραφές που είχαν περάσει μέσα από την ουρίθρα. Διότι μόλις έκοψα, είδα το ράμα να έχει περάσει την ουρίθρα σουβλάκι και τον προστάτη. Θέλω να πω ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του κανείς και χωρίς να κάνει αυτή την παρασκευή. Αυτή όμως η παρασκευή είναι μια παρασκευή που σε οδηγεί με το μάτι να κάνεις. Και το όριό σας είναι η λεύκανση που θα δει από κάτω κανείς όταν πια φτάσει στην προστατική περιτονία, ας πούμε έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα οπτικό όριο ουσιαστικά. Είναι ένα οπτικό όριο. Μάλιστα, το οποίο αυτά την περασμένη εβδομάδα κοιτάξαμε να τα βάλουμε να τα ενσωματώσουμε. Τέλος πάντων, τελευταία στιγμή αποφασίσαμε να βάλουμε ένα βιντεάκι και προσπαθήσαμε σε ένα χειρουργείο. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Τις περισσότερες φορές είναι πολύ έτσι, γλαφυρή η εικόνα και πολύ καθοδηγητική. Ωραία. Μία ερώτηση για τον Κώστα τώρα τελευταία. Θα κλείσει σε λίγο, οπότε όσοι θέλουν να συμπληρώσει τις ερωτήσεις γνώσεων, να το κάνουν τώρα και πάνω στο τελευταίο σέσιο, γιατί θα έχουμε τα αποτελέσματα μέσα μετά τις ερωτήσεις. Και επίσης στη λήξη δίπλα είναι 4 ερωτήσεις, η συνολική αξιολόγηση του σχολείου, παρακαλώ. Κωστή, τι είναι οι σύνδεσμοι του Μίλλερ, τους οποίους περιγράφουν συχνά πυκνά τα βίντεο γερμανικής προέλευσης, ενώ τα αντίστοιχα αμερικάνικα ούτε καν τους αναφέρουν, ούτε καν τους δείχνουν ποτέ? Εγώ νομίζω ότι τους έχω δει, αλλά τι είναι ακριβώς? Είναι τα Miller Pillars, ας πούμε, και τα λοιπά, αυτό δεν λες? Τίποτα. Παχύνσεις της ενδοπυελικής περιτονίας που απλώς ο καθένας δίνει το όνομά του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Δηλαδή, στο χειρουργείο της διατηρητικής ψαρεκτομής τους βρίσκεις. Είναι δύο
αυτό που είπες, παχύνσεις που έρχονται από το τείχομα, ας πούμε, από μπρος προς τα μέσα, μια αλοξή πορεία. Και αν δεν τους κόψεις πολλές φορές, η ουρήθρα σου δεν ελευθερώνεται για να την έχεις ελεύθερη. Ναι, αυτό, έχεις... αυτό όμως που έχει νόημα είναι ότι η πιελική περιτονία, δηλαδή γι' αυτό σας έβαλα το μοντέλο της μοκέτας, γιατί έτσι το καταλαβαίνω και εγώ καλύτερα. Ναι. Όταν ένας σωλήνας αρχίζει και ανασηκώνει τη μοκέτα μου μέχρι το ταβάνι, γύρω-γύρω περιβάλλεται η ουρήθροπυελική περιτονία. Ο προστάτης που διωγγώθηκε έσπρωξε, αλλά σε εκείνο το σημείο της αναδίπλωσης αυτό το πράγμα κολλάει. Δηλαδή, πιθανώς δεν έχουμε νεκροτομικό υλικό σε νεογνά, αλλά πιθανώς στο νεογνό, όπου ο προστάτης είναι υποτυπώδης, δεν θα δεις υβοπροστατικούς, δεν θα δεις τα pillars, ας πούμε, του Miller, με τον ίδιο τρόπο θα το δεις στον ενήλικα. Εκεί μιλάμε για μια μορφή μεγάλη, η οποία έχει συμπιέσει, έχει διαντιδράσει για χρόνια πιέζοντας δομές, με την ίδια λογική, ας πούμε, που ένα δένωμα που μεγαλώνει κάνει μια ψευτοκάψα. Το δέρμα του προστάτη, γιατί λέμε ότι το βγάζουν και το βγάζουν σουβλάκι όλο μαζί. Το οποίο, αν πας να το ξεχωρίσεις στον ανώριμο προστάτη τη μεταβατική ζώνη, δεν μπορείς. Ούτε ιστολογικά δεν μπορείς να κόψεις και να πεις αυτή είναι η μεταβατική. Η διαντίδραση των δύο ιστών με την πάρο του χρόνου που κάνει τη διαφορά. Κατάλαβα. Λοιπόν, μια και σας βρήκα, ξαναλέω και μια τρίτη, και εγώ δεν ξαναμιλάω, το υπόσχομαι. Αυτή η ιστορία με τη διατήρηση των υποπροστατικών συνδέσμων. Ο κ. Περμένης πριν και εσύ ουσιαστικά μας περιγράψατε ποια είναι η πορεία. Ανατομικά, ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς είναι δυνατόν στη ριζική να ισχυρίζεται κάποιος ότι διατήρησε τους υποπροστατικούς. Ακόμα και αν τους διατηρήσει στην αρχή, κάποια στιγμή θα τους κόψει. Και μετά τους ξαναράψει. Άσο φτεβάρι, ας πούμε, που λέγεται την τεχνική, ναι, της στήριξης. Τους υβοουρυθρικούς, ας ναι, πούμε, ναι, ένα κομμάτι του. Μα δεν τους ξεχωρίζουν οι περισσότεροι. Αυτό που ονομάζει υποπροστατικό θεωρεί οτιδήποτε είναι από την υβική, πιάνει λίγο ουρήθρα. Και μετά ο ίδιος σύνδεσμος γίνεται υποπροστατικός. Δεν είναι άλλος, δεν είναι ένας ο ένας, ένας ο άλλος. Επομένως δεν μπορεί να διατηρηθεί πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι οι στάνταρ χειρουργικές τεχνικές προϋποθέτουν θυσία των υποπροστατικών συνδέσμων. Και εκτιμώ πως αν αυτό δεν γίνει με το ψαλίδι, θα γίνει με τη βελονιά η οποία θα μπει για να πιάσει το σαντορίνι. Επομένως τη στιγμή που θα γίνει η τομή ανάμεσα στις δύο βελονιές που έχουμε βάλει, θα κοπούν οι σύνδεσμοι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πρώτα απ' όλα. Δεν έχει χώρο. Το θέμα είναι ότι πολλοί λένε, πολλοί, δύο-τρεις, ότι ενδεχομένως η στήριξη της αναστόμωσής σου, και το οποίο έχει μια λογική, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό, να σου προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην εγκράτεια. Αυτό το προσφέρουν όμως ούτως ή άλλως οι υποουρηθρικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι υπάρχουν, αποτελούν μέρος των συνδέσμων γενικά στην περιοχή και τους οποίους δεν έχει λόγο κανείς να τους βάλει στο μάτι, ας πούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ασφαλώς και κόβονται οι υποπροστατικοί του λόγου. Αυτοί που το διατηρούν στην αρχή τουλάχιστον είναι επειδή το βλέμμα του Σαντορίνα δεν είναι και αυτό που μαζί με του υποπροστατικού. Επομένως είναι πιο εύκολα για αυτή να περάσει. Αλλά μετά δεν τους κόβονται. Θα κοπούν, δεν μπορεί να μην κοπούν. Δηλαδή και αν δεν κοπούν από την αρχή, τώρα που παρασκευάζεται το Σαντορίνη, θα κοπούν τη στιγμή που θα πάει ψαλιδιά εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μείνουν. Μα και εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να ισχυρίζεται κανείς διατήρησή τους. Αφού το όργανο το οποίο στήριζαν πάβει να υφίσταται πλέον. Ποιος ο λόγος δηλαδή είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι σαν να ισχυριστώ, θα πάω να κόψω το δέντρο και θα κρατήσω ένα κλαδί και θα υπάρχει αυθύπαρκτο απάνω, έτσι από μόνο του. Άλλη ερώτηση. Σπάνια ο κύριος Χατζηχρήστου μας βάζει μαζί με τον αγαπημένο μου Κωστή και έτσι. Το χαρήκατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.